Φίλες και φίλοι του Εραστεχνικού Ποδοσφαίρου, γεια σας εδώ από το γήπεδο του Ρησίου, όπου όλα είναι έτοιμα για την Α κατηγορία να ξεκινήσει ο αγώνας ανάμεσα στην Αναγέννηση Ρησίου και τον Ολυμπιακό. Δύο ομάδες έχουν εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο παρουσία του διαιτητικού τρίου. Η ομάδα του Ρησίου τώρα με τον Χατζηγεωργίου να βγάζει μια προσθενή παλιά, επικίνδυνα μέσα στην περιοχή. Τώρα το σουτ και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Έχουμε τον γκολ. Έχουμε το 1-0 για την Αναγέννηση Ρησίου. Η κάθετη παλιά από τον Χατζηγεωργίου ήταν. Ο Καβούκης είναι αυτός ο οποίος θα πιάσει το πολύ δυνατό σουτ. Θα στείλει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Χοχλάκη. Η Αναγέννηση Ρησίου ανοίγει το σκορ και προηγείται με 1-0 του Ολυμπιακού. Να γυρνάει πίσω στον τερματοφύλακά του τον Χοχλάκη. Πάει να πιέσει ο Καβούκης. Η κόντρα η οποία έγινε και τελικά έχουμε την μπάλα σε out τώρα. Η μπροστινή παλιά τώρα η οποία βγήκε μέσα στην περιοχή. Έχουμε εκεί το πέσιμο και τώρα θα δοθεί πέναλτι από τον ρέφερι. Ο Παυλίδης πρέπει να βρει και εκεί τον Ιωσιφίδη. Στο έδαφος ο παίκτης του Ολυμπιακού έχει δοθεί αυτό το πέναλτι τώρα και κίτρινη κάρτα για τον Παυλίδη. Πέναλτι τώρα το οποίο θα εκτελεστεί από τον Τριανταφυλλίδη. Τριανταφυλλίδης παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί παρά την προσπάθεια εκεί του Ευσταθιάδη. Η μπάλα θα καταλήξει στην δεξιά του γωνία. Αναγέννηση Ρησίου, Ολυμπιακός 1-1. Ενώ τώρα θα κερδίσει ο Ιωσιφίδης, θα βγάλει επικίνδυνα την παλιά μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού. Το σουτ το οποίο έγινε, η μπάλα θα φύγει σε out από τον Τάλκα. Τιμολάρη, προσπαθεί πάντα εκεί, κρατώντας την μπάλα. Τώρα θα βγει η σέντρα μέσα στην περιοχή, η κεφαλιά και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Έχουμε την ανατροπή, το 1-2 για τον Ολυμπιακό. Από την σέντρα που βγήκε από τον Τιμολάρη, ο Τάλκα είναι αυτός ο οποίος πήρε την κεφαλιά. Έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Ευσταθιάδη. Μέσα σε 3 λεπτά ο Ολυμπιακός γυρίζει το παιχνίδι και προηγείται με 1-2. Η πίεση τώρα, η μπάλα θα κερδίσει από τους παίκτες του Ρησίου. Ένα σούτ από τον Χατζηγεωργίου, ζητάν πέναλτι εδώ, παίζεται λέει ο ρέφερι. Η συνέχεια στο παιχνίδι. Η εκτέλεση αυτή του φάουλα για το Ρίσιο, δυνατά εκεί, η μπάλα στην αγκαλιά του Χοχλάκη. Ομάδα του Ρησίου τώρα. Ζωγράφος τσιπάει την μπάλα εκεί από τα πλάγια. Πιεζόμενος καταφέρει να κρατήσει την μπάλα τώρα ο Ζωγράφος. Ζωγράφος βγάζει και τη σέντρα ωραία εκεί. Τελευταία στιγμή έρχεται να κόψει ο Τριανταφυλλίδης. Πάλι Ζωγράφος και τώρα έχουμε κόρνερ που παίρνει η ομάδα του Ρησίου. Ένα φάουλ εκεί κερδίζει τώρα η ομάδα του Ρησίου. Γιαννιούσιος λίγα μέτρα φόρ εκτέλεσε απευθείας και στην γωνία του εκεί προλαβαίνει και διώχνει σε κόρνερ ο Χοχλάκης. Και η ομάδα του Ολυμπιακού στην αντεπίθεση τώρα έχει βγει από την εστία του εκεί ο Ευσταθιάδης, πλασάρει ο Γκιώση για να δούμε τώρα την εξέλιξη και τελευταία στιγμή προλαβαίνουν εκεί και διώχνουν σε κόρνερ ο Κωνσταντινίδης ήταν από το πλασέ του Γκιώση και ενώ η μπάλα κατευθυνόταν στα δίχτυα ο Κωνσταντινίδης πρόλαβε και παραχώρησε το κόρνερ. Το διώξιμο της μπάλας τώρα από τον Τσουλίδη θα την κερδίσει ο Ντιμολάρη απέναντι από τον Ευσταθιάδη. Προλαβαίνει τελευταία στιγμή εκεί ο Καλογρίδης να διώξει την μπάλα και έχουμε κόρνερ. Καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Ο Καλογρίδης είναι αυτός ο οποίος παροχωρεί το κόρνερ. Έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, Αναγέννηση Ρησίου Ολυμπιακός. Εμείς να πούμε το πρώτο ημιχρόνο βρήκε την ομάδα του Ολυμπιακού να προηγείται με 1-2. Ένα δεύτερο. Με τον Ιωαννίδη τώρα, η ομάδα του Ρησίου, ο Ιωαννίδης κάνει το δυνατό σουτ και η μπάλα θα φύγει σε out. Η εκτέλεση του φάουλ τώρα για τον Ολυμπιακό, ψιλοκρεμαστά εκεί, έχει βγει από την εστία του και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Η απευθείας εκτέλεση από τον Ντιμολάρη, λάθος εκτίμηση του Ευσταθιάδη. Η μπάλα θα καταλήξει στο βάθος της εστίας. Αναγέννηση Ρησίου, Ολυμπιακός 1-3. Προσπαθούν όμως τώρα με τον Χατζηγεωργίου να δίνει δίπλα του εκεί. Ζωγράφος εξ περιοχή κάνει το σουτ και η μπάλα θα φύγει out. Καλή στιγμή για την ομάδα του Ρησίου. Το δυνατό σουτ από τον Ζωγράφο ήταν η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Γιώση τώρα από τα αριστερά και μπήμε στην περιοχή. Πάντα Γιώση κλείνεται. Θα γυρίσει προς τα πίσω. Ένα σουτ το οποίο έγινε και η μπάλα έφυγε σε out. Καλό το σουτ από τον Τιμολάρη. Μπάλα σε out. Η ομάδα του Ολυμπιακού τώρα με τον Γκιώση απέναντι από τον Ευσταθιάδη το σουτ. Σωτήρια ο τερματοφύλακας του Ρουσίου θα διώξει συνέχεια στο παιχνίδι μας.
με τον Γιώση να ελέγχει εκ νέου την μπάλα και να γυρνάει προς τα πίσω. Εκτελέστηκε τώρα με στην περιοχή Ντεμολάρη το γύρισμά του. Πέφτει, διώχνει σωτήρια εκεί ο Ευσταθιάδη. Συνέχεια στο παιχνίδι μας με την παλιά να βγαίνει για τον Γιαννιούσιο. Έχουμε τον Ιωσιφίδη για την ομάδα του Ολυμπιακού. Ιωσιφίδης θα περάσει εκεί, Ιωσιφίδης πάντα το γύρισμά του, ένα σούτ και η μπάλα είναι σε out, απευθείας το σούτ εκεί από τον Τάλκα, η μπάλα σε out.